Άλλοι ανεβάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος. Λοιπόν, επειδή την ερώτηση την έκανα εγώ. Πολύ απλή. Την ερώτηση την είχα κάνει εγώ και την απάντησα. Το άλλο που είπατε για τον 38 να είσαι ότι είναι. Η απάντηση μου πολύ απλή. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι βάζει στο στόμα μου ο κύριος Κεδίκογλου είναι ψέμα. Εντάξει, αφήστε ό,τι βάζει ο κύριος Κεδίκογλου στο στόμα μου είναι ψέμα. Αφήστε. Εσείς θεωρείτε ότι με αυτή την απάντηση καλύπτετε τους ανθρώπους που ανησυχούν για το αν τελικά εσείς θέλετε οι φόροι να μείνουν ίδιοι ή να αυξηθούν? Βεβαίως. Γιατί έχετε βεβαίως. Πει... Γιατί αν θέλετε να συμμετέχετε στο ψεύδος της... Καλά, κοιτάξτε, τώρα αφήστε τους δεν καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή κατά σύμπτωση τη συνέντευξη την έδινα στον κύριο Ξενάκη... Ναι, ναι. Εάν επιλέξετε όμως τώρα εσείς να αλλάξετε ύφος και να γίνετε... Λοιπόν, επειδή εγώ ξέρω τι μου είπε χθες... Το αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, δεν θα προκαλέψει... Πάντως, αν συμφωνείτε ότι περιφορολογούμαστε... Να ξανακάνω την ερώτηση. Να ξανακάνω την ερώτηση και να απαντήσει και να μην μας... Εγώ λοιπόν χθες τον ρώτησα και ξανακάνω την ερώτηση. Συζητούμε στις πολιτικές ερευνητές. Και σας απαντάει για τον Κεδίκογλου. Δεν σας λέει τίποτα. Όχι, ξαναρωτάω. Θα απαντάω ακριβώς πώς γίνεται η διαδικασία. Σας την πω και αναλυτικά. Με τους φορολογικούς συντελεστές των φυσικών προσώπων, επειδή η απάντηση... Το νομικό, άνω των 60.000 ευρώ, αυτή ήταν η ναι, εγώ σας δώσω κάτι. Άνω των 60.000 ευρώ. Λοιπόν. Για φυσικά πρόσωπα μιλάμε. Φυσικά πρόσωπα. Προσέξτε τι λέω. Ναι. Για να και η απάντηση είναι δεν θα αλλάξουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Μάλιστα. Εγώ έμεινα με την αίσθηση ότι μιλούσατε για αυτά. Η ερώτηση είναι... Έχω δηλώσει ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους και θα ελαφρύνουμε τους φτωχούς. Και οι οποίοι υπερφορολογούνται. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Αφήστε το όμως. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Όπου λέω ότι υπερφορολογούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι, οι οποίοι πλήρωναν κανονικά τους φόρους μέχρι το 2009 και τώρα υπερφορολογούνται. Υπερφορολογούνται οι καταναλωτές, διότι πληρώνουν μέσω του μνημονίου τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Και εμείς θα ελαφρύνουμε αυτές τις κατηγορίες και θα φορολογήσουμε τον πλούτο. Με ρωτάει ο κύριος Ξενάκης. Άρα πώς θα αυξήσετε τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις, για το κέρδος των επιχειρήσεων και για τους αυτούς που βγάζουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ. Για να καταλάβουμε τι εννοείται, λέει πλούτο, έτσι. Και είπα ένα ποσό, εγώ 60.000 ευρώ. Εγώ ρώτησα, αυτή ήταν η ερώτηση. Ρώτησα για τους φορολογικούς. Αυτή ήταν η ερώτηση. Αυτό που βγάζουν απαντάω, πάνω από 60.000 ευρώ. Έτσι, αυτή ήταν η ερώτηση. Σε δύσκολη θέση το καταλαβαίνω. Σε καθόλου, εσείς είστε. Δώστε μου τώρα την απάντηση. Απαντάω. Δεν θα αλλάξουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Θα συλλάβουμε τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Σε αυτές τις κατηγορίες. Ξανά η ερώτηση. Πολύ απλό. Πώς δεν έχει σκεφτεί κανείς τόσα χρόνια, μπορώ. Πολύ απλό. Πιάνουμε τη φοροδιαφυγή, καθαρίσαμε. Και με επιμένει ο κύριος Ξενάκης. Αυτό το έχουμε ακούσει από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και απαντάω. Έχετε δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως θα το κάνει. Αυτός είναι ο διάλογος. Και βγαίνει ο κύριος Κεδίκογλου, τον οποίο τώρα πρέπει εσείς να υπερασπιστείτε. Καθόλου. Εγώ έχω και παίρνει την πρόταση. Και παίρνει την πρόταση από όλη αυτή την απάντηση που σας είπα. Δεν θα αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές. Πέστε μας, κύριε Τσίπρα, που λέγατε δεν πληρώσετε το χαράτσι. Θα αλλάξουν, δηλαδή δεν θα αλλάξουν. Μάλιστα. Είναι η ερώτηση. Για να καταλάβω, συγγνώμη κιόλας. Θα αλλάξουνε. Για τους ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για τρία πράγματα. Ναι. Τα λέμε για πολλωστή φορά, αν τα ξέρουν οι πάντες. Θα επαναφέρουμε την πρώτη μέρα το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Πάει το ένα. Για μισθωτούς, συνταξιούχους και για ελεύθερους επαγγελματίες. Δύο, θα μειώσουμε το ΦΠΑ σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά, προκειμένου ο ΦΠΑ να έρθει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τρίτον, θα καταργήσουμε το φόρο στο πετρέλαιο. Τέταρτον, έχει μια σειρά από μέτρα, δηλαδή πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Άρα η απάντηση είναι πολύ σαφής, είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έβγαλε ο κύριος Κεδίκογλου. Μάλιστα. Και το ίδιο ισχύει και για το αυτό που έβγαλε πριν από μια εβδομάδα, πάλι που μου... Άρα οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που τις εκφωνώ εγώ και όλοι για τα άλλα στελέχη. Σας κάλυψε, κύριε Τσίπρα, από το θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτό που είπατε από το 38. Είστε δύο κόσμοι. Άσχετοι. Αυτό που είπατε από το 38 ότι είναι μικρή φορολογία πρέπει να αυξηθεί από το 38. Αυτό το είχε πει πριν. Είναι πάλι κύριο Κεδίκογλου. Δηλαδή τι λέω. Γιατί το έχετε πει και πολύ παλιότερα από αυτό. Τα έχω εδώ. Για το συγκεκριμένο θέμα γράφω 20 χρόνια. Για το συγκεκριμένο θέμα. Μα γι' αυτό και δεν έπρεπε να υπάρχει έκπληξη. Γιατί ο κ. Σταθάκης πράγματι έχει μια συνέπεια σε αυτό. Είναι η φορολογική πολιτική της αριστεράς. Η αριστερά ζητά διεθνώς. Όχι να πούμε ακριβώς και μετά το σχολιάζεται. Εγώ απορώ με την έκπληξη να πω την αλήθεια με αυτά που ο κ. Σταθάκης γιατί είναι πράγματι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε άδικο και δίκιο ταυτόχρονα. Διότι όπως ξέρετε. Άδικο και δίκιο ταυτόχρονα δεν μπορεί να έχει κανεί. Ναι, ναι. Πράγματι αυτό που είναι απλά. Κάτι είναι ή σωστό ή λάθος ή δίκιο ή άδικο. Ναι, λοιπόν, θα θέλω να πάω και στο λιμάνι, αλλά τέλος πάντων. Το δεδομένο είναι ότι για 30 χρόνια οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ προστάτευαν
τη φορολογία των πλουσίων. Δηλαδή δημιουργούσε ένα σύστημα για να πληρώνουν όσοι βγάζουν λεφτά στην Ελλάδα φόρους. Αυτό είναι κοινώς παραδεκτό και εμφανίζεται και στα στατιστικά. Ποιο είναι το όριο του πλούτου για σας, ποιος είναι πλούσιος? Αφήστε την ανοιχτή ερώτηση. Τώρα δεν είναι ερώτηση. Ακούστε, αφήστε τους χαρακτηρισμούς γιατί μπορώ να κάνω λίγο πολλούς. Απαντάω ανοησία, λοιπόν. Εγώ δεν θεωρώ ανοησία, θεωρώ θρασίτητα να λέτε το ένα είναι διαχειρίσιμο, για το άλλο δεν απαντώ, για το άλλο δεν θα σας πω, αλλά ψηφίστε μας και βλέπουμε. Απαντάω. Το θεωρώ θρασίτητα. Ναι. Λοιπόν, εσείς το πρόγραμμά σας το έχω εδώ. Αφήστε έχω το πρόγραμμα που παρουσιάσατε το Μάρτιο 2013. Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής, Τομέας Φορολογικής Πολιτικής. Στο ΕΒΑ 4 Μαρτίου. Τα φορολογικά έσοδα λοιπόν πρέπει να αυξηθούν ώστε. Και εξηγείτε. Τεκμηριωμένα πράγματα. Συνεχίστε να χρηματοδοτήσουν τι δαπάνε του κοινωνικού κράτου. Αυτό λέει. Λέτε όμω να αυξηθούν τα έσοδα. Ναι. Ταυτόχρονα εσεί λέτε ότι θα τα βρείτε όλα από αυτά. Τη φοροδιαφυγή. Από τη φοροδιαφυγή. Των πρωτώ, ευκατάστατων πόσα. Και πλουσίων μάλιστα. Στρωμάτων. Πρωτώ δύο πράγματα. Πόσα θα βρείτε από τη φοροδιαφυγή λοιπόν. Μάλιστα. Και δεύτερον. Τι σημαίνει πλούσιο. Τι σημαίνει πλούσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήστε να απαντήσει όμω. Αφήστε να απαντήσει. Όχι, μια που κάνω τα φορολογικά θα πω και κάτι άλλο. Γιατί στο ίδιο πρόγραμμα. Λέει, χωρίς βέβαια να λέει ποιος είναι ο πλούσιος, λέει το εξής. Με το φόρο μεγάλης περιουσίας θα φορολογηθεί η κατοχή κτηρίων, οικοπαίδων, γεών, έργων τέχνης, καταθέσεων τραπεζών. Ναι. Ο ήδη φορολογημένος πλούτος δηλαδή, που είναι οι καταθέσεις τραπεζών, θα ξαναφορολογηθεί. Να απαντήσεις τώρα. Εδώ αυτό δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Δεν έχουμε φορολόγηση καταθέσεων. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Εδώ δεν φορολογούνται καταθέσεις. Σήμερα. Φορολογούνται. 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 Άλλο είναι. Άλλο είναι. Φορολογούνται. Τόκι φορολογούνται. Τόκι. Άλλο είναι αυτό και άλλο φορολόγηση του πλούτου. Αυτό είναι. Άρα να το πείτε λίγο. Άρα διευκρινίστε. Αφήστε το μα λέει φορολόγηση των τόκων, των καταθέσεων. Και αυτό έγινε ο καφέ. Αφήστε όμω να απαντήσετε. Δεν θα βγάλετε από αυτό. Και εν πάση περιπτώσει το πιο κρίσιμο. Ποιο είναι ο πλούσιο πάνω από τον οποίο. Θα φορολογείται. Λοιπόν, ξέρετε γιατί ρωτάω. Μα είναι προφανέ γιατί για να σα απαντήσει. Θέλω αφήστε να βάλετε το όριο πάρα πολύ ψηλά. Για να μην νιώσει κανείς θυγμένος. Αυτό είναι κάτι που το πολιτικέ αυτό. Πόσο 500.000 ευρώ σε όλη και μετά δεν θα υπάρχουν άνθρωποι αρκετοί να χρηματοδοτήσουν αυτά τα μεγάλα επίπορα. Αφήστε λοιπόν να απαντήσετε. Πάρτε τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Φέτος και τα προηγούμενα 25 χρόνια. Και δείτε την κατανομή είναι αστεία, των φυσικών αστείος προσώπων. Ο αριθμός αυτό που δηλώνουν λοιπόν, υψηλά εισοδήματα. Έχει δίκιο στα δάχτυλα. Τα 30 χρόνια δηλώνουν είναι πάνω γελίος, από 60.000 ευρώ. Πόσοι Έλληνες. Γελίος. 0,0. Συμφωνούμε. Γελίος αριθμός. Όταν διαβάζει τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων, αισθάνεσαι ότι ζει σε μια χώρα όπου όλοι έχουν ένα φρικτά χαμηλό και όσοι τυχαίνει να είναι σε αυτό το εισόδημα, αισθάνονται ότι είναι ζάμπλουτη, ενώ δεν είναι. Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο πρακτικά και όχι στη θεωρία και στο παρελθόν. Αυτό το λέει το οικονομικό επιτελείο. Ότι το 10% το πάνω πληρώνει το 56%. Το δικό σου επιτελείο το λέει αυτό. Και είναι άδικο και πρέπει να αλλάξει. Και ξέρετε κάτι, είναι άδικο και πρέπει να αλλάξει. Και έχουμε τώρα και πρώτη ύλη για να το πιάσουμε αυτό, τα εμβάσματα προς το εξωτερικό, τη λίστα των εμβασμάτων. Θα σας περιμένετε λίγο τη λίστα Lagarde. Και βεβαίως και τους ελέγχους των offshore εταιριών. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Ανακοινώθηκαν προχτές τα πρώτα πορίσματα των ελέγχων. Περιμένετε. Από τις offshore εταιρείες που ελέγχθηκαν έχουν βεβαιωθεί 70 εκατομμύρια ευρώ. Στη βάση θεσμικού πλαισίου. Αυτό είναι ανακοίνωση, είναι ανακοίνωση του Υπουργού. 30 εκατομμύρια είναι. 70 εκατομμύρια κύριε Κουρί. Από τους 168 ελέγχους... ήταν στο Κρανίδι μόνο. 168 στο Κρανίδι. Περιμένετε. 70 εκατομμύρια βεβαιωμένα από έλεγχο των offshore εταιριών. Χαριτωμένη λεπτομέρεια, οι έλεγχοι αυτοί γίνονται στη βάση νομοθεσίας που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, την οποία καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, λίστα των εμβασμάτων προς το εξωτερικό. Ελέγχθηκαν κάπου 20 τόσες χιλιάδες υποθέσεις. Άλλα 20 εκατομμύρια από εκεί. Αυτά. Δεν έχουν, δεν τα ξέρετε καλά. Κύριε Βολουδάκη, οι δύο ελέγχονται. Ότι πρέπει να ελεγχθούν. Όχι, κάνετε λάθος. Δείτε την ανακοίνωση. Δεν έχουν. Και κάτι δεν άλλο, έχει ολοκληρωθεί. Με συγχωρείτε. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά είναι εκεί, σε αυτές τις δύο κατηγορίες, είναι 95 εκατομμύρια. Δεν έχει... Να το κάνουμε πρακτικό, τι θα πει 95 εκατομμύρια. Για παράδειγμα, από το. Ανήμωνα, ναι, από το 95 εκατομμύρια. Μόνο. Πολύ περισσότερα, μα τώρα ξεκινήσαμε. Κύριε Βολουδάκη, το 2011, διαβάζω το νούμερο εδώ μπροστά μου, 25.000 Έλληνες δήλωσαν ότι έχουν εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ. Δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν μπορεί να είναι. Πας μια βόλτα στις Μαρίνες, ας πούμε, στην παραλία και λες ότι 25.000 άνθρωποι. Αυτό που λέει λοιπόν ο κ. Το θεσμικό πλαίσιο πληρώνει το 56%. Το θεσμικό πλαίσιο του ελέγχου. Αν βρεθούν λοιπόν αυτοί που έχουν εισοδήματα. Ψηφίστηκε για πρώτη φορά πριν από λίγους μήνες στην πατρίδα.
πατρίδα μας και ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε. Και άρχισε ήδη να φέρνει λεφτά στα ταμεία. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας υπερφορολογείται. Έτσι, αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν. Εγώ τώρα να πω κάτι, θα θυμώσει ο επαγγελματής. Ο επαγγελματής ήταν μια τάξη η οποία τα προηγούμενα χρόνια δήλωνε σε ένα μεγάλο κομμάτι εισοδήματα τα οποία φάνταζαν αστεία. Ναι. Δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για την εποχή. Και γι' αυτό.